Το τερατάκι των χρωμάτων. Ένα παιχνίδι γεμάτο συναισθήματα. Στην αρχή ήταν ένα παιδικό βιβλίο που βοηθούσε τα παιδιά να μάθουν για τα συναισθήματά τους. Το επιτραπέζιο έρχεται να βοηθήσει τους γονείς να επικοινωνήσουν καλύτερα με τα μικρότερης ηλικίας παιδιά τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο για ένα παιδί 3 χρονών να καταλάβει, να συζητήσει, να γνωστοποιήσει στους γονείς του τι αισθάνεται, αν είναι χαρούμενο, αν είναι λυπημένο και όλα τα ανάμεικτα συναισθήματα που μπορεί να έχει. Έτσι, το τερατάκι των χρωμάτων προτείνεται για παιδάκια από 3 χρονών και πάνω, για 2 με 5 παίκτες και ένα παιχνίδι κρατάει περίπου 20 λεπτά. Είναι ένα παιχνίδι μνήμης και αναγνώρισης συναισθημάτων. Όπως βλέπετε, το ταμπλό μας αποτελείται από τα πιο γνωστά συναισθήματα. Χαρά, φόβο, θυμό, αγάπη, ηρεμία και λύπη. Τα βαζάκια έχουν κρυμμένα συναισθήματα και πρέπει να τα βρούμε. Ανάλογα τι θα φέρουμε στο ζάρι, μετακινούμαστε στα αντίστοιχα συναισθήματα. Ανάλογα με τη θέση που βρισκόμαστε. Εάν έρθει ο στρόβιλος, πάμε όπου θέλουμε. Αν έρθει το κοριτσάκι, που είναι φίλη μας, πάει στο τερατάκι και το ηρεμεί. Του πιάνει το χέρι και κλείνει ένα ανάμεικτο συναίσθημα. Κάθε φορά που είμαστε πάνω σε ένα συναίσθημα, πρέπει να πούμε κάτι που νιώθουμε. Για παράδειγμα, εάν είμαστε πάνω στη χαρά, μπορούμε να πούμε για το πόσο χαρούμενοι είμαστε όταν τρώμε παγωτό! Ενώ, εάν είμαστε πάνω στο φόβο, ότι φοβόμαστε στο σκοτάδι. Μετά, γυρίζουμε ένα βαζάκι για να δούμε το χρώμα του. Αν είναι το σωστό συναίσθημα, βάζουμε τον αντίστοιχο δείκτη. Εάν όχι, τότε το γυρνάμε και το θυμόμαστε για την επόμενη φορά. Με αυτό το επιτραπέζιο θα έρθετε σίγουρα πιο κοντά με τα παιδιά. Αλλά μπορεί να χρησιμεύσει και ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τους δασκάλους και για τους παιδοψυχολόγους.